Δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε για το περιβάλλον και σήμερα έχουμε μία κυρία μαζί μας από την πολύ γνωστή οργάνωση ΒΒΕΦ, την κυρία Θεοδότα Νάντσου, ναντσου. Ναι, ναντσου. Ε, η οποία ξεκίνησε σπουδάζοντας φιλοσοφία σε αυτή την ζωή και κάπως κατέληξε στην ηθική του περιβάλλοντος. Πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να πάει, Α, δεν θα έλεγα ότι είναι τα δύο άκρα, αλλά είναι δύο τομείς που δεν σχετίζονται άμεσα. Απλά στην πορεία εκεί που σπούδαζα φιλοσοφία, που είχα τελειώσει, ε, άρχισα να δουλεύω εθελοντικά σε διάφορα περιβαλλοντικά προγράμματα για τις χελώνες, για περιθάλψη άγριων ζώων και είδα ότι αυτή μάλλον ήταν η κλίση μου. Και έτσι μετά, περιβαλλοντική ηθική. Από τη φιλοσοφία πας στην περιβαλλοντική ηθική. Έχει αρχίσει αυτή η ηθική να μπαίνει στο πετσί του Έλληνα, ή απέχουμε πάρα πολύ από αυτό ακόμα. Δύσκολη ερώτηση αυτή mm -hmm. και ακόμα πιο δύσκολη απάντηση. Ε, σε, λιγότερο, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και σε διάφορε διαφορετικέ εκδοχέ, mm -hmm. όλοι έχουμε μια ηθική στάση απέναντι στο περιβάλλον. Και είναι νομίζω πάρα πολύ λίγοι εκείνοι που έχουν καταστροφικά ηθική στάση απέναντι στο περιβάλλον, που θέλουν δηλαδή να κάνουν κακό συνειδητά. Στο περιβάλλον, στην άγρια ζωή κτλ. Υπάρχουν πράγματα που είναι μέσα στην κουλτούρα μα, στον τρόπο που μεγαλώνουμε στην Ελλάδα, που μεγαλώνει ο καθένα στη χώρα του και στην γεωγραφία του, τα οποία μπορεί να, είναι, να μας εμποδίζουν να αποκτήσουμε αυτή τη σωστή ηθική για το περιβάλλον. Οι παραδόσεις στην Ελλάδα, mm -hmm. ακόμα και οι εκκλησιαστικές παραδόσεις... Ναι. Έχουν πάρα πολύ περιβαλλοντικό ζουμί με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Με την πολύ καλή δηλαδή λένε έννοια. καλά πράγματα για το περιβάλλον. Μας λένε πολύ καλά πράγματα για το περιβάλλον. Μας λένε για το πώς θα είμαστε οικονόμοι του περιβάλλοντος και όχι κατακτητές. Ένα παράδειγμα. Να πούμε για, μιας και μιλάμε για εκκλησία, mm -hmm. να πούμε για αγίους οι οποίοι πραγματικά είχαν ας πούμε σηκώσει σημαία το σεβασμό προς τη φύση. Να μιλήσουμε για πατέρες της εκκλησίας και σίγουρα να μιλήσουμε για την παράδοση. Η πρώτη δηλαδή. Το έδειξαν, έδειξαν mm -hmm. ότι η οικονομία mm -hmm. είναι η πρώτη ας πούμε αρχή της οικολογίας. Mm -hmm. Σέβομαι τον οίκο, mm -hmm. ακολουθώ τους νόμους του οίκου, έτσι, και πηγαίνω με τη ροή της φύσης. Αυτό το κάνανε στα νησιά, το κάνανε οι, οι, οι παλιότεροι, το ξέρανε πολύ καλά από σεβασμό στο νερό, mm -hmm. στις πρώτες ύλες, επαναχρησιμοποίηση, Μάλιστα. δεν πετάμε τίποτα. Ειδικά στην Ελλάδα το ξέραμε πολύ καλά αυτό. Μερικές φορές έχω την εντύπωση, εσείς ανοίγετε στη ΒΒΕΦ, ότι οργανώσεις τη δική σας, είστε νομίζω σε μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις και την ίσως την πιο γνωστή, ε, διαπιστώνουν την καταστροφή. Δηλαδή έρχεστε και κάνετε τη διαπίστωση. Πριν όμως φτάσουμε στην καταστροφή, έχουμε καταστροφέ καταστροφές όπως είναι οι φωτιές. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να τις σταματήσουμε. Είναι πολύ διαφορετικό να σταματήσει κάποιος να το φραπέ του με καλαμάκι. Ε, και πολύ διαφορετικό το να σταματήσουν να καίνε φωτιές στην Ελλάδα. Μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο όπου να σταματήσουν να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Τρελή πάντα θα υπάρχουν εμπριστές. Καταρχήν να πούμε ότι τα μεσογειακά δάση πάντα ζούσαν με τη φωτιά. Είναι πευκοδάση, είναι διάφοροι ε, θαμνότοποι... Οι οποίοι σε κάποιους κύκλους παλιότερα τη χρειαζόντουσαν τη φωτιά για να καθαρίζει το σύστημα και να αναγεννάται. Ισχύει δηλαδή αυτό δυνάμεις. που λένε ότι κάθε 30 χρόνια καίγεται το δάσος μόνο του. Τώρα το κάθε πόσο ναι. εξαρτάται από το, από το ξέρω, κάθε σύστημα, ναι. έτσι. Υ υπάρχει αλήθεια σε αυτό δηλαδή το οποίο έχει αρχίσει και υπάρχει ω άποψη. Αλήθεια υπάρχει, πλέον δεν υπάρχει. Για τον απλούστατο λόγο ότι η συχνότητα των πυρκαγιών και σίγουρα αυτό επιτείνεται ειδικά για τη Μεσόγειο με την κλιματική κρίση, η οποία επιδεινώνεται και επιδεινώνει και τι συνθήκε και και πολύ πιο άγριε τι πυρκαγιέ, mm -hmm. ανεξέλεγκτε, από εκεί που έπρεπε να τι ελέγξει και μπορούσε να τι ελέγξει. Α πούμε, τυχαίο το παράδειγμα, σε ένα μισάωρο. Mm -hmm. Τώρα, αν δεν το κάνει σε ένα δεκάλεπτο, έχει φύγει, έχει καψίσει σπίτια, έχει καψίσει ε, ζωέ. Mm -hmm. Έχει αγριέψει η κατάσταση. Άρα, μιλάμε για διαπίστωση ε, σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπω είναι οι πυρκαγιές, η καταστροφή των βιοτόπων, η καταστροφή. Mm -hmm της φυσικής ασπίδας που έχουμε mm -hmm. ενάντια στην, ε, για παράδειγμα στην κλιματική αλλαγή και σίγουρα είναι και η ίδια η κλιματική αλλαγή που είναι μια τεράστια απειλή η οποία θέλει πια πολύ πιο ριζικές λύσεις. Δεν είναι απλά προστατεύω απλά προστατεύω μία περιοχή και άρα έχω σώσει το σπίτι της χελώνας. Ή... Σας ρώτησα για το τι μπορεί να κάνουμε γιατί ε, και εγώ και οι τηλεθεατές ακούμε πολλά τελευταία, ακούμε ότι πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε πέφκα. Ισχύει αυτό, ότι αν σταματήσουμε να έχουμε πέφκα στα δάση, ή αν σταματήσουμε να δεντροφυτεύουμε εκεί που γίνεται δεντροφύτευση πέφκα και βάζουμε κάποιο άλλο δέντρο, που δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι, θα κινδυνεύουμε λιγότερο από τι φωτιέ. Αυτά καταρχήν τα λένε οι δασολόγοι. Mm -hmm. Και πρέπει να τα λένε και πρέπει να ακούμε πάντα του επιστήμονε, είτε είναι κλιματική αλλαγή, είτε είναι δάση, είτε είναι βιώτοποι. Αυτό που μα λένε λοιπόν είναι ότι η μονοκαλλιέργεια ενό είδου στο δάσο, που mm -hmm. είναι τεχνητή κατάσταση. Τα μεσογειακά δάση έχουν πλούτο. Έχουν πολλά είδη. Mm -hmm. Έχουν είδη τα οποία αντέχουν την πυρκαγιά. Έτσι. Το να έχει μόνο πεύκα που συνήθω είναι από Έτσι και εδώ έχουμε ένα θέμα με τις αναδασώσεις... όπως γίνονταν τουλάχιστον παλιότερα... όταν έχεις μόνο πεύκα τα οποία δεν τα διαχειρίζεται κανένας... δεν υλοτομούνται εκεί όπου πρέπει... δεν καθαρίζεται το δάσος, δεν κλαδεύονται... δεν φροντίζεται mm -hmm. το δάσος... τότε απλά γίνονται σπίρτα... Και μόλις ανάψει μία σπιθούλα, αυτό το πράγμα απλώνεται και δεν σταματάει ποτέ. Άρα χρειάζεται τα δάση να είναι ζωντανά. Όταν λέμε ζωντανά, να έχουν ποικιλία. Ποικιλία από είδη, να έχουν εξέφωτα, mm -hmm. εκεί που πηγαίνουν τα πουλιά, εκεί που υπάρχει η ζωή. Να μην είναι όλο μόνο καλλιέργεια. Αυτό μπορούμε να το δημιουργήσουμε εμείς με κάποιο τρόπο. Αυτό σημαίνει φυσικό δάσος. Φυσικό δάσο. Ναι. Ε, σημαίνει να αφήσουμε τη δασική γη, η οποία δεν είναι μονόμορφια, να το λέμε αυτό. Mm -hmm. Είναι ασπίδα προστασία των ανθρώπων. ασπίδα προστασία δική μα. Ναι. Ε, Όταν λέτε ασπίδα προστασίας, προστασία, να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα. Από έντονα αυ... καιρικά φαινόμενα. Η Ισχύει αυτό που μα λέγανε ότι είναι το οξυγόνο μας στα δάση. Είναι το οξυγόνο μας. Ναι. Είναι η καλύτερη προστασία από πλημμύρε. Mm -hmm. Δεν υπάρχει καλύτερη προστασία από πλημμύρε από την καθαρή οδό ας πούμε, του ποταμού. Στη μάνδρα δεν ήταν. Mm -hmm. Δεν υπάρχει καλύτερη προστασία από πλημμύρε από το δάσο στο οποίο θα ρουφήξει το νερό. Ναι. Μετά πρέπει απλά να χτίσει τα πάντα και να φτιάξει άλλα συστήματα τα οποία είναι πανάκριβα και όχι αποτελεσματικά. Όταν λέτε πανάκριβα, είναι ακριβό να φτιάξει ένα οικοσύστημα σαν, σαν τα οικοσυστήματα που μα περιγράφετε. Δεν μιλάω για οικοσύστημα. Α. Λέω όταν χαθεί αυτό το φυσικό. Mm -hmm. Η, ο, 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 η, φυσική μας ασπίδα, όπως λέμε, τότε τι θα κάνεις, θα πρέπει να χτίζεις... Αγωγούς αγου, και όλα ναι, ναι, ναι. ναι Τύχη και τα λοιπά, τα οποία δεν έχουν και αποτέλεσμα. Mm -hmm. Άρα κράτα το το οικοσύστημα εκεί όπου είναι. Δεν το κρατάμε Μην το τσακίσεις, μην το ξεπατώσεις, μην το χτίσεις, μην το μπαζώσεις. Ξέρετε, αν ρωτήσετε το μέσο άνθρωπο σε ένα καφενείο, θα σα πει ότι τι φωτιέ τι βάζουν, ακόμα υπάρχει αυτή η εντύπωση, για να φτιάξουν οικόπεδα, για να χτίσουν. Αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα, να το πούμε. Δεν μπορεί κάποιο να παναχτήσει εκεί που ήταν δάσο. Νόμιμα όχι. Παράνομα. Συμβαίνει. Η αυθαίρετη δόμηση δυστυχώ στην Ελλάδα είναι τεράστιο πρόβλημα και ίσω είναι και το μεγαλύτερο από τα προβλήματα που έχει η φυσική γη στην Ελλάδα. Ακόμα και μέσα σε εθνικά πάρκα υπάρχουν αυθαίρετα. Και το πρόβλημα είναι ότι είναι διαχρονικέ οι πολιτικέ πλάτε. Για την τακτοποίηση, νομιμοποίηση, για διάφορες τρυπούλες στην ομοθεσία, δασικού χάρτες. από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ακούσαμε ότι αυτά δεν θα τα λέμε πια αυθαίρετα, θα τα λέμε οικιστικές πυκνώσει. Το εξοραίσαμε και το περάσαμε από εδώ, από εκεί. Και η αυθαρεσία συνεχίζεται. Και οι πολεοδομίε βάζουν πρόστιμα, κάνουν και κάποιου ελέγχου και αυτά δεν κρεμίζονται. Αλλά αυτά δεν είναι μόνο ότι κοροϊδεύει τον νόμιμο γιατί σηκώνει σημαία τον παράνομο, δεν είναι μόνο θέμα αρχή. Mm -hmm η τήρηση της περιβαλλοντικής νομιμότητας. Μιλάμε για ένα έγκλημα το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις. Καταστρέφει τη φυσική προστασία που έχουμε και ειδικά τώρα με την κλιματική κρίση. Αυτή η προστασία είναι θέμα ζωής και θανάτου. Όταν λέμε κλιματική ε, κρίση, ο πρόεδρος Τραμπ την αμφισβητεί. Πρέπει να είναι από του πολύ λίγου. Ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σα δείχνει πόσο σε τι εκτίμηση πρέπει να τον έχετε. Ε... Είναι μια απελπιστική κατάσταση κάποιε φορέ το να βλέπει πλανητάρχη. Υπάρχουν και άλλοι ηγέτε. Έτσι είναι και ο το πρωθυπουργό τη Αυστραλία. Είναι μεγάλε χώρε που έχουν μεγάλο ανθρακικό αποτύπωμα, πολλέ εκπομπέ. Εκείνες Εκείνε πρέπει να κάνουν μεγάλη αλλαγή και έχει ηγέτε οι οποίοι. Αμφισβητούν, λένε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Τραμπ λέει κρύο κάνει, δεν βλέπω εγώ να υπάρχει ζέστη. Συγγνώμη, δεν υπάρχει μεγαλύτερη σαχλαμάρα από αυτό. Γιατί η κλιματική αλλαγή δεν σημαίνει ότι έχουμε μόνο καύσονε. Ναι. Σημαίνει ότι δεν μπορούμε πια να προβλέψουμε την εξέλιξη την κλιματική. Και είχαμε και ένα, ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί. Ναι, δυστυχώ. Η τελευταία δεκαετία έχει τα πέντε θερμότερα έτη όλων των εποχών, από την καταγεγραμμένη ας Το πούμε, οποίο εσείς ιστορία. που ασχολείστε με το περιβάλλον περιμένετε να συμβεί τώρα ή ήταν κάτι που τοποθετούσατε πολύ αργότερα. Αυτό είναι το, το δυσκολότερο απ' όλα. Όλα τα σενάρια, τα σενάρια δεν τα φτιάχνω εγώ, mm -hmm. έτσι. Τα φτιάχνουν ε, επιστήμονες οι οποίοι μελετάνε ειδικά αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Και οι οποίοι συμφωνούν. Απόλυτα. Ε, σε όλα τα σενάρια που ακούγαμε πριν από 15 χρόνια, έχουν πέσει έξω. Γιατί? Γιατί έχει έρθει πολύ πιο νωρί mm -hmm. αυτό που λένε το tipping point, η, η mm -hmm. κορυφή ας πούμε του παγόβουνου, πέρα από την οποία πιθανώς και να μην υπάρχει επιστροφή. Ειδικά το λιώσιμο των πάγων στην Ανταρκτική, το οποίο φέτο φαίνεται ότι ήταν σημείο επιστημονικού συναγερμού, mm -hmm. ήταν κάτι που προφανώ είχε προβλεφθεί ότι θα συμβεί, αλλά όχι τώρα. Λέγαμε ότι η κλιματική αλλαγή πριν από 15 χρόνια έρχεται και θα πλήξει τα παιδιά μα. Ναι. είναι εδώ. Πλήνε εδώ, Είναι πάρα πολύ σοβαρή και δυστυχώ δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι είναι αυτό που φέρνει αύριο, μεθαύριο. Μα ε, μας ακούνε τηλεθεατές τώρα που θέλουν να κάνουν πράγματα για το περιβάλλον. Θέλουν να ανακυκλώνουν, θέλουν να βοηθήσουν, θέλουν το δικό τους αποτύπωμα να μην είναι τόσο καταστροφικό. Τι μπορούμε να τους πούμε να κάνουν. Εσείς τι κάνετε στην ΒΒΕΦ. Όταν παραγγένετε καφέ δεν σας φέρνουν καλαμάκι ή λέτε από τη ΒΒΕΦ είμαστε φέρτε μας σε γυάλινο. Τι κάνετε εσείς στη ζωή σας και τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια χώρα που καίει λιγνίτη ακόμη. Μιλώ ένα παράδειγμα. Α, τι ωραίο. Για, να, για να έχει ε, ηλεκτρικό ρεύμα. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν ο μέσο Έλληνα για να αισθανθεί ότι βοηθάει και είναι και μέσα στι πραγματικέ σου δυνατότητε, Γιατί δεν είναι σε μια χώρα όπου η ανακύκλωση γίνεται καταπληκτικά. Καθένα πρέπει να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Δεν ζητάμε από τον κόσμο να κάνει κάποια τρελή υπέρβαση. Άρα... Καλαμάκι, φραπές. Το να ξεκινήσουμε από το καλαμάκι είναι. Σούπερ. είναι Ισχυριαστό πολύ πιο σούπερ, βέβαια. Ότι τα καλαμάκια είναι πάρα πολύ βλαβερά για το περιβάλλον. Πρώτον, δεν ανακυκλώνονται. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ ελαφρά και καταλήγουν όπου να είναι. Mm -hmm. Τρίτον, σε βάζουν με το ελάχιστο, με το καλαμάκι, σε έναν άλλο τρόπο σκέψη, ο οποίο λέει τι. Ότι τα προϊόντα μία χρήση, ειδικά τα πλαστικά μία χρήση, είναι κακά για το περιβάλλον. Μήπω μπορούμε λοιπόν Είτε με το καλαμάκι, είτε με το ποτήρι, mm -hmm. το οποίο θα το έχουμε μαζί μα, δεν είναι τίποτα να πλένει ναι. ένα ποτήρι Όλος. πολλαπλών χρήσεων. Ναι. Και να πηγαίνει στο, στο, στην καφετέρια και να λε: Βάλτε το μου εδώ. Κάποιε μάλιστα κάνουν και έκπτωση. Όχι καμιά σοβαρή έκπτωση, μπορεί να είναι 30 λεπτά. Αλλά είναι μια επιβράβευση του ότι τον αγώνα σου τον δίνει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά. Μπορεί ο ίδιο, ο, 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 ο καθένα, η καθεμία, να σηκώσουμε το τηλέφωνο να διαμαρτυρηθούμε σε βουλευτή. Να πάρουμε τηλέφωνο, να πιέσουμε, να γράψουμε επιστολές σε εφημερίδες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι το να φαίνεται ότι η γνώμη του κόσμου είναι υπέρ των περιβαλλοντικών λύσεων. Γιατί δεν είναι όλα μαύρα. Mm -hmm. Εάν αλλάξουμε και πιέσουμε εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις, που δεν είμαστε εμείς ναι. και εσείς, έτσι, αλλά εμείς πιέζουμε. Υπάρχουν όμως και αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Ένα παράδειγμα είναι για την αιωλική ενέργεια. Αντιδρούν Λένε ότι αν έρθει εδώ πέρα η νεμογεννήτρια θα έχει πρόβλημα το κατσίκι μου. Αυτό είναι έλλειψη ενημέρωση. Τι αισθάνεστε εσεί που το ζείτε το πράγμα, ότι συμβαίνει. Νομίζω ότι το θέμα με το κατσίκι λύθηκε. Πέσανε όλοι, αποδομήθηκε αυτό ο μύθο. Ε, Άρα που λειτουργήσε υπάρχουν... αυτό που λέτε εσεί. Δηλαδή η ενημέρωση και η πίεση είχε αποτέλεσμα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Είχε αποτέλεσμα. Επίση να σα πω ότι πολύ πρόσφατα κάναμε μία δημοσκόπηση ε, για. Το τι πιστεύουν οι Έλληνε για τι ΑΠΕ. Βλέπαμε όλες τις δημοσκοπήσεις και του Ευρωβαρόμετρου. Τι είναι η ΑΠΕ? Αχ, συγγνώμη. Ναι, Ανανεώσιμε ναι. πηγέ ενέργεια. Ωραία. Με... Δεν είμαστε τόσο εκπαιδευμένοι. <laughs> Καθένα στο δικό του μικρό κόσμο μιλάει ναι. τη δική του γλώσσα. Ναι. Ε, Ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ε, Βλέπαμε λοιπόν τι δημοσκοπήσει, διεθνεί δημοσκοπήσει από το πιο το Ερευνητικό Ιδρύμα, το Αμερικάνικο ή από το Ευρωβαρόμετρο σταθερά να δείχνουν ότι οι Έλληνε είναι υπέρ. Τη καθαρή ενέργεια, Εολικά, ναι. φωτοβολταϊκά mm -hmm. κτλ. Λέγαμε κι εμεί να κάνουμε μία δική μα έρευνα, η οποία ήταν συγκλονιστικά αποκαλυπτική, mm -hmm. γιατί και οι ερωτήσει ήταν και πολύ. δεν ήταν ερωτήσει παγίδα. Ναι. Ήταν η πρώτη, είστε υπέρ των ΑΠΕ, ναι, 90%, είστε υπέρ του να γυρίσουμε σε 100% ανανεώσιμε πηγές ενέργειας μέσα σε 10 χρόνια, ακόμα και αν δεν γίνεται αυτό εύκολο. Mm -hmm. Και να φύγει ο λιγνίτη από τη μέση και οι υδρογονάνθρακε. 89% ναι. Ήταν πολύ συνειδητά Γιατί τα ανέπολη ναι Γιατί και με λιγνίτη στην Ελλάδα για να έχουμε ε, ε, ηλεκτρικό ρεύμα. Ο Λιγνίτης έκανε ένα κύκλο. Ναι. Έδωσε όσα είχε να δώσει. Και έδωσε πολλά. Και στην Ελλάδα και όπου υπήρξε. Μέχρι να αποκαλυφθεί ότι υπήρχε ένα κόστος περιβαλλοντικό στην υγεία πλανητικό, το οποίο δεν το είχαμε στο ραντάρ. Εκεί λοιπόν στις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι το 90, ήταν η μεγάλη ευκαιρία και οι ΔΕΗ και όλοι να πιάσουν αυτή την καινοτομία mm -hmm. που υπήρχε, να επενδύσουν εκεί. Νομίζω ότι περισσότερο είναι αυτή η αδράνεια του δεν θέλω να αλλάξω. Αυτό ξέρω, αυτό θέλω να συνεχίσω να κάνω. Και για να συνεχίσω να το κάνω, θα βγάζω και παραμύθια. Ότι παραμύθι η κλιματική αλλαγή ή οτιδήποτε. Το βλέπει όμω ότι συμβαίνει. Mm -hmm. Το κυριότερο είναι ότι έτσι ζημιώνεται η οτιδηποτε το βλέπεις όμως οτι συμβαινει το κυριοτερο επιχείρηση, η ΔΕΗ. Mm -hmm. Η ΔΕΗ που όλοι τη θέλουμε να είναι δυνατή και που θα έπρεπε να είναι η πρώτη, να, να είναι, το υπόδειγμα της καινοτομία και της καθαρής ενέργειας και που να ξέρουμε ότι η ΔΕΗ ήταν και η πρώτη κατασκευάστρια αιωλικού πάρκου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Το άνοιξε αυτό το παράθυρο της καινοτομία αρχέ ναι. στις αρχές της δεκαετίας του 80. Γιατί δεν το τράβηξε μπροστά και τώρα ζημιώνεται. Και χτίζει νέα λιγνητική μονάδα. Δηλαδή, λέτε ότι μα στοιχεί περισσότερο που και με λιγνίτη. Η ΔΕΗ παρακαλάει για κρατικέ επιδοτήσει. Θα χαθούν δουλειέ. Αν ε, το γυρίσουμε στι ε, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, επί ε, τη ουσία να πούμε κάτι. ήδη έχουν χαθεί δουλειέ, έτσι. Mm -hmm. Άρα πρέπει Επειδή από τώρα να ξεκινήσει. Λόγος για λόγο για το μέλλον τη ΔΕΗ, γι' αυτό σα ρωτάω. Πρέπει από τώρα να ξεκινήσει αυτή η δίκαιη μετάβαση αυτών των περιοχών που εξαρτώνται, προσέξτε, εξαρτώνται από τι θέσει στη ΔΕΗ, αλλά έχουν και τη μεγαλύτερη ανεργία σε όλη την Ελλάδα. Ιστορικά mm -hmm. η Δυτική Μακεδονία. Γιατί Γιατί ο Λιγνίτης σκοτώνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Θέλετε τουρισμό, θέλετε γεωργία, δεν μπορεί να καλλιεργεί δίπλα σε λιγνίτη και δίπλα σε, σε σωρού τέφρα. Τουρισμό mm -hmm. δεν θα πάει δίπλα στα λιγνιτικά εργοστάσια, yeah. έτσι, στο αμύντεο κτλ. Άρα έχει τεράστια ποσοστά ανεργία σε σχέση με άλλες περιφέρειες. Το θέμα είναι σιγά σιγά να αρχίσει να γίνεται η μετάβαση προς μια καθαρή οικονομία. Μηδενικού άνθρακα υψηλή καινοτομία να κρατήσει τον ενεργειακό χαρακτήρα η, ιδέη στην Κοζάνη, για παράδειγμα, mm -hmm. ή στη Φλόρινα. Έτσι, με επενδύσει σε καθαρή ενέργεια. Αλλά πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει τώρα. Μάλιστα. Να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτά που μα είπατε εγώ. και μα μάθατε. Θα τα ξαναπούμε. Δεν μου απαντήσετε ε, τι πώ πίνετε καφέδε στη ΒΒΕΦ, πώ του παραγγέλνετε. Προσπαθούμε να μην παραγγέλνουμε, <laughs> αλλά όταν παραγγέλνουμε, πηγαίνουμε με, ε, με το ποτηράκι σας. Ο καθένας με το δικό του. Σας... Είτε με γυάλινο είτε ο καθένας με το δικό του. Σας ευχαριστούμε πολύ.